πληροφορία της. Πάμε μέχρι τη Βίκυ Παύλου, που την είδαμε και νωρίτερα στο πεδίο του Άρεως. Έχουμε εγκαίνεια σε λίγο. Παραδίδεται έκταση η οποία στην οποία έχει γίνει ανάπλαση τους προηγούμενους μήνες. Ο βασικός πυρήνας σήμερα παραδίδεται στους πολίτες Πόπη. Περίπου 60 στρέμματα από τα 300 στρέμματα του πεδίου του Άρεως. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έχει παραδοθεί στον κόσμο εδώ και περίπου 3 μήνες. Ωστόσο, τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι έργα ανάπλαση τα οποία έχουν ξεκινήσει από το 2008. Και περιμένουμε βέβαια να ολοκληρωθούν. Σήμερα οι επισκέπτες μαζί με την κυρία Μπέη που θα βρίσκεται εδώ, η υπερνομάρχης Αθηνών, θα περπατήσουν σε αυτό το κομμάτι, τον κύριο πυρήνα, όπως σας είπα, όπου είναι ο κεντρικός πεζόδρομος με το μεγάλο συντριβάνι, την υδάτινη διαδρομή με τα πλατάνια, το μνημείο του Ιερού Λόχου, την περιοχή του παλιού Ροδόνα με την Πέργολα, αλλά και τον αύριο χώρο γύρω από την Εκκλησία των Αγίων Ταξιαρχών. Όπως μας ενημέρωσαν εδώ οι αρμόδιοι, όλο 300 στρεμμάτων, επαναλαμβάνω, θα ολοκληρωθούν τα έργα και θα παραγωγήσουν στους πολίτες περίπου στα μέσα με τέλη Νοεμβρίου. Πόσο καιρό τώρα το φτιάχνουν το πάρκο, ωστόσο, Βίκυ? Από το 2008. Από το 2008. Τρεις χειμώνες και τρία καλοκαίρια. Ένα πάρκο, μια πλατεία. Μια πλατεία, έτσι. Ένα πάρκο, μια πλατεία. Μια πλατεία. Είναι ένα δηλαδή, άμα λέγαμε, ο προϋπολογισμός του είναι νέα. Άμα λέγαμε να φτιάξουμε καμιά ακρόπολη, τι θα κάναμε? Αυτό νομίζω ότι όλοι μπορούμε να σκεφτούμε. Να μας έπαιρνε κάτι τη παραπάνω. Σημειώσω. Έλα, σ' ακούω. Και σε χρήματα, μάλλον. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι 9.150.000 ευρώ. Και έτσι, η κυρία ναι. Σήμερα ουσιαστικά θέλει να, έτσι να, ήθελε το δεχτώ, να κάνει δεν. Αυτή την περιήγηση στους πολίτες, γιατί θέλει να τους δείξει ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν ξοδευτεί άσκοπα, ότι έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει εργασίες και εμείς σε λίγο βέβαια θα πάμε μαζί της για να δούμε ποιες είναι αυτές, ποια είναι τα έργα αυτά. Παιδιά, σε αυτό εξήγηση... το μικρό 60 με 70 στρέμματα από τα 300 πόπι. Από τα 300 και τα 60 σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί όσο φτάνει το πάπλωμα απλώνουμε και τα πόδια μας. Όσα χρήματα έχουμε τα ρίχνουμε. Να σε καλά, Βίκυ, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζετε ότι είμαστε οι μοναδικοί που αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα και φοράμε τα ίδια παπούτσια 2-3 χρόνια μέχρι να ανοίξουμε, να τα πάμε και στο τσαγκάρι να τα φτιάξουμε. Παιδιά, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες και δει στις βασιλικές καλύτερες οικογένειες. Σοφία Τσίπα. Πράγματι, στο καθιερωμένο σκοτσέζικο φεστιβάλ έκανε την εμφάνισή της η Βασίλισσα. Είπε να το ρίξει έξω λίγο η γυναίκα, να σκάσει λίγο το χυλάκι της. Και το κινηματογραφικό σφακός τη συνέλαβε και τη φωτογράφησε να φοράει τρίπιο παπούτσι. Η είδηση, η φωτογραφία έκανε το γύρο του κόσμου όπως αναμενόταν, όπως ήταν φυσικό. Γιατί μην δουν Βασίλισσα. Ακριβώς. Και... Τώρα, συγγνώμη, για να δώστε το παιδιά και εδώ. Είναι τρίπιο πραγματικά? Ή έχει πατήσει κάτι γυναίκα και φαίνεται μαύρο? Όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι ιστοσελίδες και εφημερίδες το παρουσιάζουν ως τρίπιο. Αλλά εγώ τους δημοσιογράφους δεν τους πιστεύω, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. Βέβαια, ο Κάρολος είχε κάνει δηλώσεις και στο παρελθόν ότι η βασιλική οικογένεια έχει στις ντουλάπες της πάρα πολλά ρούχα και πολλά παπούτσια που είναι 45 χρόνια τα έχει. Τώρα, επίσης οι εφημερίδες γράφουν ότι η εποχή λιτότητας σε όλη την Ευρώπη δεν αφήνει ανέγκυχτη ούτε τη βασίλισσα της Βρετανίας, η περιουσία της οποίας παρόλα αυτά εξακολουθεί να προκαλεί ήλικο, αφού σύμφωνα με το περιοδικό Forbes εκτιμά την περιουσία της σε 450 εκατομμύρια δολάρια, αυτά χωρίς βέβαια το παλάτι του Buckingham, έτσι, που από μόνο του στοιχίζει γύρω στα 10 δισεκατομμύρια. Εντάξει, τώρα μιλάς για δισεκατομμύρια λίρες εδώ και εδώ βλέπω το παπούτσι. Αλλά πρόσεξε, να είναι τρύπα αυτό, η βασίλισσα έχει πρόβλημα ρευστού. Δεν έχει πολλά χρήματα στο λογαριασμό της. Να τη στείλουμε κάτι, να αγοράσει ένα παπούτσι. Γίνεται τώρα βασίλισσα πράγμα να κυκλοφορεί με το τρίπιο παπούτσι. Σοφία. Ο λογαριασμός της αυτή τη στιγμή έχει μόνο 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό όμως που θα πρέπει να ξοδευτεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Είναι τα πάγια έξοδά της. Σοφία, και γι' αυτό αναγκάζεται να κάνει περικοπές. Ακούς τι λες. Μόνο δισε 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάγια έξοδα και γι' αυτό αναγκάζεται να κάνει περικοπές. Να σου πω χαρακτηριστικά τελευταίο αυτό, ότι τα έξοδά της, τα έξοδα για τις μετακινήσεις της μέσα σε ένα χρόνο, τα δύο μάλλον προηγούμενα χρόνια, ήταν 6,5 εκατομμύρια λίρες. Εντάξει. Και θα πρέπει να τα περιορίσει το έτος 2010. Σε 3,9 εκατομμύρια. Άστο, γιατί μου λένε από το κοντρόλ ότι έρχονται μηνύματα στο email της εκπομπής, στο SMS εκπομπής, ότι το δικό μου πορτοφόλι, παιδιά, έχει μέσα 20 ευρώ και τι περικοπές να κάνω, δεν έχω άλλο να κόψω. Φτάνει τόσο.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα παπούτσια λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι πάρα πολύ, με διαφορετικούς τρόπους βεβαίως. Το ένα είναι το τρίπιο της Βασίλισσας που κάνει το γύρο του κόσμου. Το άλλο είναι αυτό που φοβάται ο Τόνι Μπλερ. Διότι παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρχισε να δέχεται βροχή από παπούτσια και από μπουκάλια. Διάφορα άλλα, με αποτέλεσμα και από αυγά, να... και από αυγά με αποτέλεσμα να θέλει να αναβάλει την παρουσίαση στο Λονδίνο, στο κεντρικό βιβλιοπωλείο του Λονδίνου. Ακριβώς. Η εμπειρία που έζησε ο Τόνι Μπλερ στην Ιρλανδία το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα δούμε ξανά τις εικόνες, δεν ήταν και η καλύτερη. Έτσι λοιπόν το ξανασκέφτηκε, λέει εντάξει, καλό είναι να μην κινητοποιείται η αστυνομία για χάρη μου. Τέλος πάντων έδωσε μια επιχειρηματολογία γύρω από αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι αναστέλει όσα είχε προγραμματίσει μέχρι τώρα αναφορικά με τις εκδηλώσεις αυτές υπογραφής του νέου του βιβλίου, της αυτοβιογραφίας του. Το Δουβλίνο ήταν καθοριστικό γι' αυτό. Έχουμε έναν από τους δημοφιλέστερους παρουσιαστές της τηλεόρασης του Αφγανιστάν, για να αλλάξουμε θέμα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά από ένα μυστηριώδες ραντεβού. Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά και ένας από τους, ήταν μάλλον ένας από τους σφοδρότερους επικριτές της πολιτικής Καρζάη, του Προέδρου του Αφγανιστάν, ο Σαγέτ Χαμίντ Νούρι, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος ερημική περιοχή, του είχαν δώσει ένα ραντεβού θανάτου, έτσι όπως αποκαλύπτεται, και ευρέθη τελικά ισορρός του μετά. Βεβαίως υπάρχουν διαμαρτυρίες από τη Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων για το ζήτημα αυτό. Και στις υπόλοιπες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, από το Αφγανιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πόσες φτερούγες κοτόπουλου μπορείτε να φάτε μέσα σε λίγα λεπτά? Πόσες? Πόσες? Δείτε πώς τρώνε εδώ, στο διαγωνισμό που έγινε. Για ρεκόρ Γκίνες ήτανε, γιατί άλλο. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι τα ρεκόρ του ό,τι να είναι. Πόπι, βλέπουμε διάφορα ρεκόρ.